ο νέος Υπουργός Οικονομίας, ο υπηρεσιακός, ο οποίος έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες για να ενεργοποιήσει το ΕΣΠΑ, είτε αυτό που ολοκληρώνεται είτε το νέο, πήρε μια απάντηση ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έλεγε ότι ουδέποτε κατατέθηκε αίτηση για να έχει αυτή απορριφθεί. Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη προχειρότητα υπήρχε στην αντιμετώπιση τόσο βασικών θεμάτων ή δεν ξέρω κι εγώ τι να πω για την αδιαφορία. 1200 έργα είναι σε εξέλιξη και έχουν βαλτώσει, 359 έργα απεντάσσονται και άλλα 313 θα πάνε στο νέο ΕΣΠΑ προκειμένου να αποτελέσουν γέφυρα. Συνολικά το κόστος είναι, η άμεση ζημιά δηλαδή, είναι 3,1 δις. Έβαλε τη ρήτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν το γνωρίζουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν ότι όποια δημοσιονομική αστοχία υπάρχει στο κράτος, θα υπάρχει περικοπή αντίστοιχη στις δημόσιες δαπάνες, στις λειτουργικές και βέβαια στους μισθούς. Δεν το γνωρίζουν. Αυτό το μεγάλο επίτευγμα του κυρίου Τσίπρα που κόπτεται δήθεν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Το πιο σημαντικό είναι ότι υπέγραψε στο τέλος, γιατί δεν έβρισκε απ' αλλού, 2 δις 700 από τις συντάξεις, δηλαδή από την κρατική χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά ταμεία. 0,5% του ΑΕΠ φέτος και 1% του χρόνου. Όμως δεν είπε και στο 7μηνο πόσοι ελέγχθηκαν. Δεν είπε. Και δεν το είπε συνειδητά ο κύριος Αλεξιάδης. Διότι δυστυχώς φρέναρε και αυτή η διαδικασία. Και το αποκαλυπτικό χθεσινό δημοσίευμα ίσως να έχει σχέση. Ο κύριος Τσίπρας φιλοξενήθηκε πολλάκες στη βίλα του κυρίου Μαρτίνου στο Σούνιο. Έκαναν βόλτες με το κότερο του κυρίου Μαρτίνου. Οι φωτογραφίες είναι σε όλες τις εφημερίδες. Ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς καταθέτες της λίστας Λαγκάρτ. Εγώ δεν λέω ότι ο κύριος Μαρτίνος μπορεί να έχει παράνομα τα χρήματα ή όχι, εφοπλιστής είναι και προφανώς έχει χρήματα για να έχει και καταθέσεις στο εξωτερικό. Αλλά τι μήνυμα περνάει ένας πρωθυπουργός όταν με τους ανθρώπους της λίστας Λαγκάρτ κάνει μαζί διακοπές. Δεν μπορώ να το κατανοήσω και όφιλε να δώσει εξηγήσεις αμέσως μόλις αποκαλύφθηκε η υπόθεση. Εδώ και 2 μέρες. Σιωπά δεν έχει δώσει εξηγήσεις.